Δοκιμή νούμερο 1. Για να δούμε εάν το μπουτόν από το καζανάκι μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας φτηνός πρεσοστάτης. Βέβαια το καλό είναι να βάλουμε έναν κανονικό πρεσοστάτη, αλλά επειδή και αυτός έχει κάποιο κόστος, είπαμε να βάλουμε αυτό που κάνει μόνο 1,20 του ευρώ. Εδώ λοιπόν είναι συνδεμένο με το λαστιχάκι υψηλής πίεσης, το οποίο χρησιμοποιείται για σταγονίδια, για πότισμα, γλάστρες. Εδώ υπάρχει μία βάνα, η οποία είναι και αυτή από το ίδιο κόλπο, από τα σταγονίδια. Αυτό εδώ, εκεί ανοίγει και εδώ, είναι κλειστή η βάνα εκεί. Εκεί ανοίγει, αλλά έφυγε από το λάστιχο. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να κολλήσουν. Πάμε πάλι. Όλα αυτά πρέπει να κολλήσουν, να σφίξουν όταν γίνει η τελική κατασκευή. Τώρα είμαστε ακόμα στη δοκιμή. Παρ' όλα αυτά όμως με μια προηγούμενη που έκανα δεν χάνει από πουθενά. Δεν τραβάει αέρα μέσα το κενό που θα δημιουργηθεί. Γι' αυτό και τώρα θα το δούμε και στο βίντεο. Λοιπόν, εδώ είναι ένας σωλήνας, ο οποίος ακολουθούμε και πάει στο air condition, το οποίο είναι το μοτέρ από ένα air condition. Το έχω βάλει μέσα σε ένα κουτί από παλιό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έχω κρατήσει και το βεντιλατέρ για να ψύχει. Είναι συνδεμένο σε ένα καλώδιο με ένα μετασχηματιστή 12 βολτ. Είμαστε ακόμα στο αρχικό στάδιο. Στην πορεία θα γίνουν και άλλα πράγματα. Βασικά θέλουμε να δούμε αν θα δουλέψει σε πρώτη φάση το μπουτόν από το καζανάκι ως διακόπτης πρεσοστάτης. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το ρεύμα να δούμε τι θα γίνει. Το ακούσαμε λοιπόν, πήρε. Το βεντιλατεράκι δουλεύει μέσα για να ψύχει. Εδώ ακολουθούμε. Καλώδιο. Η βάνα είναι ανοιχτή για να τραβήξει. Κανονικά θα έπρεπε να έχει δουλέψει. Δεν δουλεύει όμως γιατί. Γιατί το έμβολο όσο κατεβαίνει προς τα κάτω στενεύει και σφίγγει, όσο ανεβαίνει προς τα πάνω χαλαρώνει, γιατί στο καζανάκι πρέπει να μπορεί να κάπου να πάρει αέρα. Εδώ έχουμε κλείσει με εποξική τρύπα που έχει για να παίρνει φυσιολογικά αέρα όταν το πιέζουμε ώστε να σπρώξει το νερό. Και για να δούμε τώρα αν το βοηθήσουμε λίγο τι θα κάνει. Οπ, το πήρε μέσα. Ακούμε ότι άλλαξε και ο ήχος. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κλείσει τώρα, γιατί την ώρα που τραβιέται το έμβολο μέσα κόβει το ρεύμα. Εμείς θα το κόψουμε χειροκίνητα, γιατί θα κάψουμε το μοτέρο να συνεχίσουμε. Πάμε να δούμε. Τέλος. Για να δούμε όμως, χάνει την υποπίεση. Όπως βλέπουμε, το μπουτόν εξακολουθεί να είναι μέσα. Άρα δεν έχουμε απώλειες, δεν έχουμε κενό. Παρότι βέβαια έχουν περάσει λίγα δευτερόλεπτα μόνο. Αλλά σε δοκιμή που έκανα προηγουμένως είδα ότι για αρκετή ώρα αυτό το κενό το κρατάει. Κανονικά εδώ θα έπρεπε να έχω βάλει ένα ύψιλον με μια δεύτερη βάνα, το οποίο ανοίγοντας την ή επάνω στην ίδια βάνα που είναι εδώ, να παίρνει αέρα για να το απελευθερώσει. Τώρα πρέπει να το τραβήξω από εδώ για να δούμε. Βγήκε. Ακούσατε και την πίεση. Άρα λοιπόν ο πρεσοστάτης μας μπορεί να δουλέψει. Συνεχίζουμε λοιπόν βάζοντας τα υπόλοιπα. Δοκιμή νούμερο 2. Αφού είδαμε ότι το μπουτονάκι στην προηγούμενη δοκιμή δούλεψε,
Βέβαια χρειάζεται μια τροποποίηση ακόμα. Πρέπει να βάλουμε εδώ ανάμεσα μια τσιμούκα. Να πάει να πατήσει ο σφιχτήρας αυτός, να κρατάει την τσιμούκα ώστε να μπορεί να δουλεύει σε όλο το μήκος της βαλβίδας. Γιατί τώρα, λόγω της κονικότητας που είπαμε ότι έχει, αρχίζει να κάνει την απορρόφηση από εδώ και μετά. Όταν δηλαδή πάει εκεί η βαλβίδα, δεν μπορεί να κάνει κενό. Όταν είναι εκεί όμως, αμέσως βεντουζάρει, δουλεύει, μαζεύει αυτό μέσα και θα κλείνει το διακόπτη που θα έχουμε την άλλη μεριά για να σταματάει το μοτέρ μας και να μην δουλεύει συνέχεια. Στη δεύτερη δοκιμή τώρα θα δούμε, αφού φτιάξαμε το σύστημα με τη σακούλα, βάλαμε εδώ μία σύνδεση για το σωληνάκι από τα σταγονίδια όπως είπαμε, τερπίσαμε το καπάκι, πήραμε και τις φωτογραφίες. Έχουμε συνδέσει στο μοτεράκι μας. Εκεί. Ας κάνουμε μια δοκιμή να δούμε πώς θα πάει. Εδώ υπάρχει στη σακούλα ένας μηχανισμός, ο οποίος όταν το σύρουμε προς τα έτσι, προς αυτή τη μεριά, θα κλείσει. Βέβαια θα σταματήσει, αφήσω το ίδιο. Γιατί χρειάζεται δύο χέρια για να το κάνουμε αυτό, γιατί πρέπει να το πιέσεις αυτό και ταυτόχρονα να το τρέχεις. Και μόλις το κάνουμε θα συνεχίσουμε. Ένα περάσμα. Και ένα δεύτερο, για να είμαστε σίγουροι ότι έκλεισε η σακούλα μας. Ωραία. Για πάμε να ξεκινήσουμε το μοτέρ να δούμε τι θα κάνει. Ωραία. Έχουμε ενώσει τους σωλήνες μας εδώ. Έχουμε βάλει και ένα αντικείμενο μέσα στη σακούλα. Έτσι για να κάνουμε ένα τεστάκι. Να δούμε κατά πόσο είναι στεγανή η κατασκευή μας μέχρι εδώ. Είπαμε ότι αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσουμε σαν πρεσοστάτη για να ανοιγοκλίνει το μοτέρ και να δουλεύει αυτόματα. Θα το δούμε σε άλλη φάση. Τώρα εξετάζουμε να δούμε κατά πόσο το λάστιχο με τους κονέκτορες και με τη σακούλα μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα. Λοιπόν, εδώ έχουμε την βαλβίδα ανοιχτή και εδώ είμαστε συνδεμένοι για να βάλουμε το μοτέρ μας μπροστά, να δούμε τι θα κάνει. Ξεκίνησε να ρουφάει κιόλας. Βλέπουμε τη σακούλα που μαζεύει. Φαίνεται βέβαια ότι μαζεύει. Επειδή όμως δεν έχουμε πρεσοστάτη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το κλείσουμε για να ζωρίσουμε το μοτέρ μας. Ακούμε τους διάφορους ήχους από τη σακούλα που σφίγγει. Και ναι, έχει κάνει κενό. Άρα μέχρι εδώ δουλεύει και αυτό το σύστημα. Αυτή είναι η εύκολη λύση, γιατί υπάρχουν άλλα πολύ καλύτερα συστήματα που είναι πιο αυτοπαντοποιημένα. Κάποια στιγμή θα το φτάσουμε και εμείς σε αυτό το σημείο. Τώρα είμαστε στο αρχικό στάδιο ακόμα. Για να το δούμε. Για να πείσουμε. Αυτό θα γίνει με διακόπτη, θα κλείνει αυτόματα. Εδώ.
βλέπουμε. Δεν χάνει την πίεση του. Οι σακούλες για τα ρούχα κάνουν καλή δουλειά. Τώρα για πόσες χρήσεις δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Εδώ βλέπουμε την απορρόφηση που έχει γίνει. Αυτό εδώ το έχουμε κολλήσει, έχουμε βάλει εποξική για να μην τραβάει αέρα εδώ. Πάντως το σύστημα δουλεύει πολύ καλά. Και αν θέλουμε μεγαλύτερη πίεση μπορούμε να το αφήσουμε να τραβήξει περισσότερη ώρα το κενό και να δημιουργήσει μεγαλύτερη υποπίεση. Γιατί είπαμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κενό αέρος. Μάλιστα, προχωράμε στα επόμενα. Πριν πάμε στα επόμενα, ξέχασα να πω ότι σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα και αφού έχει τραβήξει το αντικείμενο και έχει δημιουργήσει την υποπίεση, μπορούμε πολύ απλά εδώ να γυρίσουμε αυτήν εδώ την βάνα. Να το κλείσουμε εκεί δηλαδή. Να βγάλουμε το σωλήνα μας, γιατί μπορούμε να έχουμε μια άλλη σακούλα, να κάνουμε μια άλλη κατασκευή, να μην περιμένει. Ακούστε. Το κενό που υπήρχε μέσα στο σωλήνα. Ενώ εδώ είμαστε σφραγισμένοι και εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε κατάσταση υποπίεσης. Κενό. Ελεύθερο πλέον το αντικείμενο και σε κατάσταση υποπίεσης. Και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε με το μηχάνημα, με την αντλία μας, να πάμε σε μια άλλη κατασκευή.